παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στα Ανόγια, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανογίων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Να τον καλησπερίσω. Χρόνια πολλά, Δήμαρχε, για την ημέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Διθυραμβικά τα σχόλια των New York Times για την Κρήτη, αλλά συγκεκριμένα και για τον Ψιλορίτη και για τα Ανόγια. Στο μέτωπο βέβαια ενός χειμερινού προορισμού, με συγκεκριμένες, σαφείς και δυνατές προοπτικές. Τι πρέπει να κάνουμε? Από εδώ πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Η φύση μας βοηθάει, το θέμα εμείς με τις υποδομές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, φαίνεται ότι εδώ και χρόνια γίνεται μια συστηματική δουλειά η οποία χτίζει σιγά σιγά ένα πολύ όμορφο μπραντ. Μετά το δημοσίευμα του National Geographic που κατέτασε τις βόρειες πλαγιές του Ψιλορίτη στις 100 καλύτερες πλαγιές για snowboard σε όλο τον κόσμο, έρχεται τώρα το δημοσίευμα του New York Times. Όλα αυτά έχουν μια βάση, μια πολύ καλή βάση και σε μια πολύ καλή πρωτοβουλία που είχε ληφθεί το 2004 από μια ομάδα νέων για το χιονοδρομικό σκι, για το ρηβατικό σκι, όπου το Πιέρα Κρέτα πλέον, το γνωστό σε όλους μας Πιέρα Κρέτα, το οποίο άρχισε να δομεί ένα ωραίο μπραντ και να αρχίζει ο κόσμος, ο εξειδικευμένος κόσμος, να ανακαλύπτει την αξία της περιοχής μας που συνδυάζει αυτό το μαγευτικό βουνό μαζί με τη θάλασσα. Άρα λοιπόν, όντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, επαφείται πλέον και στους τοπικούς, εμάς δηλαδή, και στους κατοίκους, αλλά και στην πολιτεία, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης πριν, στο να βοηθήσει αυτό το προϊόν να μπορεί να έχει και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε να αποκτήσει την προστιθέμενη αξία που θέλουμε για τον τουρισμό. Έχετε κάποιον συγκεκριμένο σχεδιασμό στην ατζέντα σας το επόμενο διάστημα, προκειμένου να κάνετε κάποιες επαφές, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, να γίνει το πρώτο βήμα? Κύριε Παναγιωτόπουλε, πέρα από τα έργα τα οποία έχουμε βάλει στην προτεραιότητά μας και τα οποία έχουμε την ευχαρίστηση να βλέπουμε ότι έχουν τύχει θετικής αξιολόγησης και άρα χρηματοδότησης, όπως είναι η ανακατασκευή του παλιού χιονοδρομικού σε ορειβατικό καταφύγιο, αλλά και το αστεροσχολείο στο Σκίνακα, γιατί το είδος του τουρισμού, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να το προσφέρουμε όλο το χρόνο, χειμώνα-καλοκαίρι, και όλες αυτές οι υποδομές βοηθάνε. Είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία με τους όμορους δήμους, το Δήμο Μυλοποτάμου κατά κύριο λόγο, όπου έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της βόρειας πλαγιάς του Ψιλορίτη, όπως και με το Δήμο Μαλεβιζίου, ώστε να μπορέσουμε να οι υποδομές του κάθε ενός μας να λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρωματικά και όλες να στοχεύουν σε αυτό, στο να έχουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον, που πρέπει να το επισημάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τουλάχιστον η φιλοσοφία η οποία διέπει το Δήμο Ανογίων και τους όμορους δήμους, είμαι σίγουρος, είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις, φαραωνικά έργα στην περιοχή, να κάνουμε τα έργα που έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως ένας προορισμός περιβάλλοντος, φύσης, και να χαρούμε την φύση όπως μας προσφέρεται το χειμώνα με το χιόνι και το καλοκαίρι με το μαγευτικό τοπίο του Ψιλορίτη. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κίνηση, φαντάζομαι, να κλείσουμε αυτό το σχόλιο, στα Ανόγια έχει ανέβει κατακόρυφα. Χιόνια διατηρούνται στα ορεινά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, οι ευχάριστες στιγμές των Ανογίων δεν περιορίστηκαν στις πλούσιες μέρες των Αργιών, ναι, του Χριστουγέννου, της Πρωτοχρονιάς, της ημέρα των Θεοφανίων. Ναι. Το κέρδος ήρθε στις καθημερινές, όπου είδαμε πολύ κόσμο να παραμένει στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή και να περιηγείται. Είναι ένα στίχημα το οποίο πιστεύω ότι είναι σε ένα καλό δρόμο και πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι. Και μόλις αυτό συμβεί, αλλά και αυτό αποτελεί μια έκκληση προς τον τουριστικό, ναι, το μεγάλο, ναι, τουριστικό κεφάλαιο, η βιομηχανία της Κρήτης, να επενδύσει σε αυτό τον εξειδικευμένο τουρισμό στην ενδοχώρα της Κρήτης, πιστεύω ότι κέρδος θα είναι για όλους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.